να μάθω μπουζούκι έτσι. Και εκεί στην επαρχία, στην ημαθία ήταν και τα πράγματα πιο σφιχτά. Ακόμα χειρότερα, βεβαίως. Γι' αυτό κατηφορίζεις στην Αθήνα τότε. Ναι. Και στο μονοπάτι σου αυτό, στο δρόμο σου αυτό, βρίσκεις από την αρχή μεγάλα ονόματα. Ο Στέλιος ο Καρατζίδης και άλλοι συνθέτες με τους οποίους συνεργάζεσαι. Βεβαίως. Και φτάνεις να ανακαλύψεις κάποια στιγμή ότι εκτός από τη δεξιοτεχνία να χειρίζεσαι το μπουζούκι, γράφεις τραγούδια. Έτσι ακριβώς. Ναι. Γράφεις τραγούδια και πολλά από αυτά ντύνουν το ταλέντο πολλών γνωστών τραγουδιστών και σου οφείλουν πολλά. Όπως ας πούμε ο κύριος Πάσης, ο οποίος είναι μια από τις πρόσφατες δουλειές σου και η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά. Εγώ τουλάχιστον την ακούω συνεχώς αυτή ναι, τη δουλειά και το δουλειά. Τραγούδι «Τώρα μένω μόνος» που έχουμε διαλέξει ναι, ναι, για να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το «Τώρα μένω μόνος» από ένα βίντεο κλιπ με τον Νίκος, είναι το μικρό του. Δημήτρη Πάση. Είχα μάθει να σε κοιεί κάθε πρωί, να μου φέρνεις το καφέ με ένα φιλί. Είχα μάθει να μου δίνεις τα κλειδιά και να φεύγουμε μαζί για τη δουλειά. Μα τώρα μένω μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μη μου ζητάς τη γνώμη μου, την άχρηστη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Είχα μάθει να σ' ακούω να μιλάς, να τιμώνεις, να γριεύεις, να γελάς. Είχα μάθει να ζηλεύεις σαν τρελή, να σε εκεί στην κάθε δύσκολη στιγμή. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Μη μου ζητάς τη γνώμη μου, είναι άχρηστη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Γιατί ζητάς τη γνώμη μου, είναι άχρηστη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Τι μου ζητάς τη γνώμη μου, είναι άχρηστη συγγνώμη μου, αφού είσαι πιο καλά χωρίς εμένα. Εγώ είμαι τώρα μόνος μου, αλλού με πάει ο δρόμος μου κι είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα μένω μόνος μου, Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Νικολόπουλος, Άρης Δαβαράκης. Άρης Δαβαράκης, μίλα μας για αυτή τη δουλειά. Ναι, είναι μια δουλειά η οποία λαμβάνει 14 τραγούδια. Είναι η πρώτη ολόκληρη δουλειά που έχω κάνει με τον νέο τραγουδιστή, τον Δημήτρη τον Μπάση, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος τραγουδιστής. Και γι' αυτό και τον βοηθάω, τον βοήθησα. Έχεις βοηθήσει πολλούς νέους καλλιτέχνες με τη συνεργασία που έχεις κατά καιρούς συνάψει μαζί τους. Ναι, σαφώς, πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Πάρα πολλοί σχεδόν έχουν δημιουργηθεί από τραγούδια μου. Βέβαια δεν είμαι ο μόνος που βοηθάω, βοηθάνε και άλλοι συνθέτες. Τώρα μιλάμε όμως για τη δική σου αυτή συμβολή
και εμένα μου μοιάζει σαν να το χρωστάς από τη βοήθεια που δέχτηκες εσύ σαν νέος. Ή δεν είναι έτσι? Βεβαίως, σαφώς. Αναγνωρίζω ορισμένα πράγματα που μου προσφέρανε στο παρελθόν. Και δεν είναι όμως μόνο αυτό, είναι ότι πρέπει οι νέοι να βοηθούνται από τη στιγμή που αξίζουν. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να βοηθούνται τραγουδιστές οι οποίοι να έχουν τα προσόντα, έτσι. Διότι... ψηλά η μπάρα των διαφόρων ποιοτικών στάνταρ που πρέπει να διαθέτει. Έτσι. Είναι έτσι όμως στην πραγματικότητα τα πράγματα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την κίνηση μέσω των δισκογραφικών εταιριών? Όσον αφορά το Δημήτρη, τον Μπάση που αναφέραμε λοιπόν και που ο δίσκος αυτό συμπεριλαμβάνει 14 τραγούδια, τα μισά του Άρη Δαβαράκη στίχη και τα άλλα μισά της Γιανατσούλιας, αυτή που είχε γράψει στους ψήφιους. Όσον αφορά το Μπάση λοιπόν συμβαίνει, είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Πιστεύω ότι στο μέλλον θα μιλάμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γενικότερα όμως σαφώς δεν συμβαίνει αυτό. Προβάλλονται τραγουδιστές οι οποίοι δεν αξίζουν ούτε μια πεντάρα που λέω εγώ. Δυστυχώς όμως τα κριτήρια των εταιριών, των παραγωγών ίσως, είναι λίγο διαφορετικά. Έτσι, τα κριτήρια πια δεν είναι μόνο φωνητικά, είναι να έχει και ωραία χίλια ο τραγουδιστής, καμιά φορά. Εμφάνιση. Έτσι, να έχει μαγουλάκια. Εμφάνιση και δημόσιες σχέσεις. Και οι δημόσιες σχέσεις πια τις προωθούν οι εταιρείες. Εταιρείες. Όπου εκεί παίζονται και τα οικονομικά μεγέθη που κινούνται γύρω από αυτό που λέγεται τραγούδι. Και υπάρχουν και εγκλωβισμοί των καλλιτεχνών, Χρήστο, σε ό,τι αφορά τη δράση των εταιριών? Γιατί ακούγονται κατά καιρούς πολλά ότι είναι υπομοιρία, ας πούμε, ο καλλιτέχνης όταν φτιάξει ένα συμβόλαιο. Ανάλογα βέβαια το μέγεθος. Αν είναι ο Χρήστος ο Νικολόπουλος, φαντάζομαι ότι έχει μεγαλύτερες δυνατότητες σε αυτό το συμβόλαιο, πριν πέσουν οι τσίφρες, οι υπογραφές, να διεκδικήσει κάποια πράγματα. Όσο πιο μικρός και στο ξεκίνημα του είναι. Στους νέους συμβαίνει αυτό. Κάπου όμως. Κατά κάποιο τρόπο μπορώ να δικαιολογήσω τις εταιρείες οι οποίες διαθέτουν ένα, το κοστολόγιο ενός δίσκου τώρα δεν είναι αστείο πράγμα και μέχρι να φτάσει στο σημείο να προβληθεί. Είναι πάρα πολλά εκατομμύρια και γνωστό είναι ότι οι εταιρείες στοχεύουν να βγάλουν πίσω τα λεφτά τους. Έτσι. Με αυτή την έννοια δεσμεύουν τους τραγουδιστές, αυτούς τους νέους, πάρα πολλά χρόνια. Τι γίνεται τώρα με τη νύχτα και με τα μαγαζιά? Εκεί πώς είναι τα πράγματα από πλευράς διαχείρισης του έμψυχου δυναμικού? Τρόπο αντιμετώπισης των καλλιτεχνών? Και εκεί παίζουν ρόλο πια, ας πούμε, ποιοι τραγουδιστές προβάλλονται από τις εταιρείες και γενικότερα από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί δημιουργούν και ένα κοινό, έτσι, και ένα κύκλο στα κέντρα διασκέδασης και εκεί είναι και οι πιο προσεγμένοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, οι τραγουδιστές. Και πληρώνονται και καλύτερα. Να επιστρέψουμε πίσω στις νέες σου δουλειές, στις νέες δισκογραφικές δουλειές. Υπάρχουν τα κυκλάμινα του Ολύμπου, θα έλεγα μαζί με τα χάλκινα της Φλόρινας. Ναι. Η μπάντα της Φλόρινας. Θέλω να μας μιλήσεις πριν πάρουμε μία ακόμη γεύση από αυτή τη δουλειά, για αυτή τη δουλειά. Πώς φτάνεις στα κυκλάμινα του Ολύμπου, ποιοι είναι οι υπόλοιποι συντελεστές και τι σε οθεί? Βλέπει κανένας έτσι μια... δεν είμαι ειδικός. Δική μου γνώμη θα πω τώρα και μπορεί να λαθέψω, θα με διορθώσεις. Μία στροφή σε αυτές τις δουλειές σε σχέση με το πιο κλασικό τρόπο προσέγγισης μέσα από τη μουσική του Μπουζουκιού του Χρήστου Νικολόπουλου? Όχι, δεν νομίζω. Αυτή η δουλειά είναι απλά είναι δουλειά ορχιστρική. Ορχιστρική. Ναι, εγώ έχω κάνει, είναι η πέμπτη δουλειά ορχιστρική που έχω κάνει. Αυτή η δουλειά όμως έχει μία ιδιαιτερότητα. Είναι ένα πάντρεμα δύο διαφορετικών οικογενειών οργάνων, αυτά των Χάλκινων και από την άλλη μεριά των Μπουζουκιών. Γίνεται δηλαδή ένας διάλογος μέσα στο δίσκο αυτόν. Αν ακούσουμε το βίντεο κλιπ θα καταλάβουν ο κόσμος και εμείς. Γίνεται ένας διάλογος από όργανα διαφορετικά το ένα με το άλλο. Τα Χάλκινα, όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Και το Μπουζούκι ένα διαφορετικό όργανο. Και η αγωνία μου ήταν πώς θα ταιριάξουν τα όργανα αυτά μεταξύ τους. Και βέβαια το πείραμα πέτυχε, ο δίσκος αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα είναι από τις λίγες φορές που έτσι δίσκος με την αξία του πέρασε και τα σύνορα της Ελλάδας. Έχει πουλήσει, ξέρω εγώ, 6.000 CD στη Γαλλία νομίζω. Μάλιστα. Χωρίς αυτό να είναι μια φιλοδοξία να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Όχι, πια. Δεν είναι φιλοδοξία να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό που μπορείς να κάνεις καριέρα στο εξωτερικό, αλλά είναι, θα έλεγα, αυτό που έχει ανάγκη η χώρα,
να προβληθεί. Επιτέλους να κάνουμε εισαγωγή σε κάτι. Ας κάνουμε στη μουσική, ας κάνουμε στον πολιτισμό. Το ποια αλήθεια δεν κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί όχι πια δεν έχετε. Διότι δεν έχω κανένα παράπονο από την Ελλάδα. Και εντάξει, δεν νιώθω και πολύ μικρός. Είμαι όριμος να βλέπω και όριμα και προσγειωμένα τα πράγματα. Θέλω όμως να προβληθεί η ελληνική μουσική, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ. Έχω δώσει πάρα πολλά. Και επειδή και ο δίσκος αυτός είναι πολύ ελληνικός, με ελληνικά χρώματα, χαίρομαι που πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, με αυτή την έννοια. Και πάμε να πάρουμε μία γεύση από τα Κυκλάμινα του Ολύμπου. Thank you.
Πήραμε γεύση και από τα Κυκλάμινα του Ολύμπου, τα Χάλκινα της Φλόρινας. Παρατήρησα αυτό που έλεγες για το διάλογο μεταξύ Μπουζουκιού και των Χάλκινων, που μιας ομάδας μάλλον Μπουζουκιών. Όπως ο ένας απαντάει στον άλλον. Ο ένας απαντάει στον άλλον. Μουσικά. Μία απάντηση την τελευταία, στο τελευταίο ερώτημα αυτής της κουβέντας θέλω να αποσπάσω. Και αυτή έχει να κάνει από το ένασμα που μου έδωσες με κάτι που συγκράτησα από τα προηγούμενα. Είπες ότι απαντώντας στον Στέφανο Τζανάκη είμαι ευχαριστημένος από την Ελλάδα και εκεί πήγαινε το ότι δεν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποια καριέρα να συνεχίσεις προς το παρόν στο εξωτερικό. Και συζητώντας με ένα φίλο που είναι και θαυμαστή σου ότι θα είσαι σήμερα στις πρωινές διαδρομές, μου είπε ρώτα τον Χρήστο τον Νικολόπουλο. Έχει ξεπεράσει μέσα του αυτή την πίκρα που του άφησε η γνωστή ιστορία με τον Στέλιο τον Κατατζίδη. Εντάξει, δεν ξεπερνιέται αυτό. Ήταν μια πολύ μεγάλη στεναχώρια. Απλώς δεν θέλω να το συζητάω πια γιατί δεν μου είναι ευχάριστο έτσι. Έχει όμως πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, είναι σίγουρο, διότι ορισμένα πράγματα πρέπει να, ιστορικά να μπουν στη θέση τους. Πιστεύεις ότι μια απάντηση που θα δοθεί πια από τη δικαιοσύνη θα είναι αυτό που θα σε ικανοποιήσει σε ό,τι αφορά αυτό που αισθάνθηκες, Χρήστο? Ναι, βεβαίως. Ή είναι κάτι που ούτως ή άλλως δεν ξεπερνιέται γιατί έχει να κάνει με το συναίσθημα? Όχι, βεβαίως είναι κάτι που θα με ικανοποιήσει και νομίζω ότι είναι κάτι που θα καταλάβει ο κύριος Κατατζίδης πλέον ότι έκανε λάθος. Δεν δίνεις κανένα περιθώριο κάποιες στιγμές που το σκέφτεσαι? Γιατί προηγουμένως ερώτησα για το ξεκίνημα που βρέθηκε στο μονοπάτι σου ο Στέλιος Κατατζίδης όπως και άλλοι μεγάλοι δημιουργοί. Και έσπευσες αμέσως, διακόπτοντας περίπου το λόγο μου, να μου πεις βεβαίως και οφείλω πολλά. Που σημαίνει ότι και έχεις περάσει ως έτσι. Ο Χρήστος Νικολόπουλος είναι ένα παιδί το οποίο αναγνωρίζει αυτό το οποίο δέχτηκε πέραν από το ταλέντο που διέθετε αυτόνομα. Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως συμβαίνει αυτό και πάντα το έλεγα έτσι. Mm-hmm. Πάντα και πάντα θα το λέω. Και στις πολύ έτσι κρίσιμες, θυμάμαι πέρυσι στιγμές, το έλεγες. Ναι. Mm-hmm. Και πάντα το λέω και πάντα θα το λέω. Όμως έχω δώσει και πάρα πολλά. Mm-hmm. Έτσι και συμβαίνει, επειδή ακριβώς αυτό είναι το η πίκρα μου, ας πούμε, και το παράπονο μου, επειδή έχω δώσει τόσα πολλά, η ευχαρίστηση από μέρος του ήταν να με βρίζει από το 1976, πάρα πολλά χρόνια, και να μην μιλάω. Πλέον δεν γίνεται, έχουν πάρει το δρόμο τους, δεν σταματάνε τα πράγματα, όπως σας είπα, και δεν χρειάζεται, δηλαδή, νομίζω ότι είναι περιττό να το συζητάμε πια και να ελπίζουμε σε αποκατάσταση και τέτοια. Σέβομαι απολύτως και ξέρω ότι είναι από τα θέματα τα οποία δεν θέλεις να το συζητάς. Απλά έκρινα σκόπο μου, επειδή ακριβώς μου δόθηκε και το ένασμα η αφετηρία από την προηγούμενη απόστροφο της συζήτησης, να σου θέσω αυτό το ερώτημα. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα στις πρωινές διαδρομές και που μας έδωσες μια ευχάριστη νότα μέσα από τη μουσική σου και τη νέα σου δισκογραφική δουλειά. Και εγώ που μίλησα για τη δουλειά μου. Για περισσότερη δράση, κυρίες και κύριοι, σε ό,τι αφορά τον Χρήστο Νικολόπουλο, μπορούν να σπεύσουν για να σε ακούσουν στο Διογέννης στούντιο. Τα μπερδεύω αυτά, ξέρεις, δεν προλαβαίνω να τα επισκεφθώ, οπότε δεν τα ξέρω και καλά. Ο Στέφανος Τζανάκης μαθαίνω ότι κλέβει λίγο χρόνο μετά την εφημερίδα, αλλά εγώ πάω για ύπνο κατευθείαν. Και εγώ δεν έχω καταρθώσει να δω φέτος τον κύριο Νικολόπουλο, αλλά από ό,τι ξέρω είναι και δύσκολο να βρεις τραπέζι. Θα το κανονίσουμε Σάββατο που δεν υπάρχουν την επομένη πρωινές διαδρομές και θα βρούμε τραπέζι. Ευχαριστώ λοιπόν τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, ευχαριστώ και τον Στέφανο Τζανάκη, τον συνάδελφό μου, που για τρεις ολόκληρες ώρες ήταν δύσκολη εμπειρία για σένα. Τραυματική εμπειρία το πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν μαζί μας για τρεις ολόκληρες ώρες. Εμείς προσπαθήσαμε και σε ό,τι αφορά την ενημέρωση και σε ό,τι αφορά την ψυχαγωγία σας. Ευθύς αμέσως στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής της εκπομπής. Αμέσως μετά η ενημέρωση των κοφών μέσα από το νοηματικό δελτίο της Σοφίας Ντρομπόλη και στη συνέχεια Κατερίνα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 7 το πρωί.